Αγαπητή κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θέλω να ξεκινήσω λέγοντάς σας πόσο μεγάλη είναι η χαρά μου που βρίσκομαι πάλι ανάμεσά σας, εδώ στην Αυτιδαϊκή Λέσχη Πειραιά. Αναγνωρίζω πλήρως ότι έχω να ανταγωνιστώ μια θαυμάσια θέα την οποία βλέπετε από αυτό το πολύ ωραίο κτίριο, αν και φαντάζομαι ότι εσείς είστε πιο εξοικειωμένοι με τη θέα του λιμανιού του Πειραιά από ό,τι είμαστε εμείς. Εδώ, πίσω από τα ξύλινα τείχη που από την εποχή του Θεμιστοκλή μέχρι σήμερα υπήρξαν πάντα καταφύγιο για τους Έλληνες στις πιο δύσκολες και στις πιο σκοτεινές στιγμές. Χαίρομαι ιδιαίτερα που επιστρέφω σε αυτόν τον φιλόξενο χώρο μετά από σχεδόν 10 χρόνια. Ίσως κάποιοι να θυμάστε ότι είχα την ευκαιρία να σας μιλήσω και πάλι το 2008, όταν ήμουνα ένας απλός βουλευτής, για ένα θέμα στο οποίο αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία, την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τη σημασία της φιλανθρωπίας. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα προς το τέλος της ομιλίας μου. Από τότε, βέβαια, πολλά πράγματα άλλαξαν και για εσάς και για εμένα και σίγουρα και για τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, πριν έρθω στο κύριο θέμα της τοποθέτησής μου που αφορά στα ζητήματα της ναυτιλίας, επιτρέψτε μου κάποιες σύντομες παρατηρήσεις για την τρέχουσα πολιτική και οικονομική πραγματικότητα. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ ψήφισε το τέταρτο μνημόνιο. Τέταρτο μνημόνιο γιατί? Γιατί δεσμεύει τη χώρα τουλάχιστον μέχρι το 2021, χωρίς όμως να εξασφαλίζει πρόσθετη χρηματοδότηση. Με πολύ σκληρούς δημοσιονομικούς περιορισμούς, ως αποτέλεσμα του χαμένου χρόνου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ. Αν είχε κλείσει πέρσι τέτοια εποχή η δεύτερη αξιολόγηση, πολλά από τα μέτρα τα οποία αναγκάστηκε η Βουλή να ψηφίσει πριν από μία εβδομάδα θα είχαν αποφευθεί. Και είναι βέβαιον ότι αν είχαν προχωρήσει με ταχύτητα ιδιωτικοποιήσεις, μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές, η χώρα δεν θα σερνότανε σήμερα όπως σέρνεται. Κάπου εδώ τελειώνουν οι αυταπάτες για αυτούς που ατυχώς κυβερνούν και για αυτούς που ατυχώς τους ψήφισαν. Και κάπου εδώ, και αυτό το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό για το μέλλον, εκπνέει και ο λαϊκισμός, ο οποίος τόσο κακό έχει κάνει στην Ελλάδα. Ο εθνικός στόχος είναι πια ξεκάθαρος. Είναι δε αποδεκτός από όλους. Ανάπτυξη. Συνεπώς, και το πεδίο του ανταγωνισμού ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις έχει και αυτό αλλάξει. Ο στόχος πια πρέπει να είναι να κινηθούμε γρήγορα στην υλοποίηση των απαραίτητων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κυρίες και κύριοι, σε λίγες ώρες θα έχουμε ειδήσεις από το Eurogroup που συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες. Ειλικρινά εύχομαι οι ειδήσεις να είναι θετικές. Εύχομαι οι δανειστές να πράξουν τα δέοντα. Εξάλλου έχουν δεσμευθεί σε αυτό από τον Νοέμβριο του 2012. Και ελπίζω η τάση της κυβέρνησης να λοξοδρομεί και να καθυστερεί να μην αποτελέσει δικαιολογία για να μην πάρθουν άμεσα οι όποιες αποφάσεις. Και ελπίζω τα όποια λάθος μηνύματα, οι θολές πολιτικές της κυβέρνησης του κύριου Τσίπρα και του κύριου Καμένου να μην δώσουν αφορμή σε κάποιους να μεταθέσουν τη ρύθμιση του χρέους ξανά σε απότερο χρόνο. Γιατί σήμερα αυτό το οποίο προέχει για τη χώρα, για όλους μας, είναι να κλείσει αυτή η εκκρεμότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχω ξεκαθαρίσει και στους ομολόγους μου, αρχηγούς κομμάτων στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Δυστυχώς όμως, όταν κυβερνάς, δεν ισχύει κατά ανάγκη το κάλλιο αργά παρά ποτέ. Οι ευκαιρίες που χάνονται αργούν να ξαναρθούν. Και η συνεχής ολιγορία των κυβερνώντων έχει σήμερα παγιδεύσει τη χώρα. Έχει κάνει το παρόν μια κινούμενη άμμο, ώστε να μην μπορούμε να πατήσουμε στο στέρεο έδαφος του μέλλοντος. Ελπίζω λοιπόν σήμερα να λήξει και το ζήτημα της συμμετοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα. Αλλά
να γνωρίζουμε ότι όποια λύση θα δοθεί θα έχει προσωρινά χαρακτηριστικά. Το μεγάλο ερώτημα για τη χώρα παραμένει. Τι θα γίνει μετά το τέλος του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018. Γιατί δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση έχει δεσμεύσει τη χώρα για μετά το 2018 σε υψηλά πρωτογενή πλονάσματα, τα οποία βασίζονται σε πολύ σκληρά μέτρα λιτότητας. Μέτρα τα οποία πνίγουν την κοινωνία και δεν επιτρέπουν ταυτόχρονα στην οικονομία να ανακάμψει. Ένα όμως είναι βέβαιο. Η σημερινή κυβέρνηση δεν μπορεί πια να βγάλει τη χώρα από το τέλμα στο οποίο έχει περιέλθει λόγω της δικιάς της ιδεολειψίας και λόγω της δικιάς της ανικανότητας. Εμείς έχουμε εδώ και καιρό αναδείξει το αδιέξοδο της πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ. Μιας πολιτικής που δυστυχώς συνεχίζεται και με αυταρέσκεια και με άγνοια κινδύνου και που καταδικάζει σήμερα τη χώρα να είναι ουραγός στην ανάπτυξη αλλά πρωταθλήτρια στους φόρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, υπάρχει άλλος δρόμος. Και η χώρα, κυρίες και κύριοι, χρειάζεται σήμερα περισσότερο παρά ποτέ ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, μια νέα αντίληψη του ρόλου του κράτους και ένα διαφορετικό μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής. Και μόνο έτσι θα έρθει η ανάπτυξη. Και πιστεύω, και γι' αυτό και βρίσκομαι σήμερα μαζί σας, ότι η ναυτιλία αποτελεί βασικό στοιχείο αυτού του νέου παραγωγικού μοντέλου για την ελληνική οικονομία. Θέλω σήμερα λοιπόν, εν συντομία και σεβόμενοι τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, να σας παρουσιάσω τις κεντρικές μας σκέψεις για το ζήτημα της ναυτιλίας. Σκέψεις και θέσεις τις οποίες σκοπεύουμε να κάνουμε πράξη, επιχειρώντας δυναμικές μεταρρυθμίσεις και αποφασιστικές παρεμβάσεις αμέσως μετά τις επόμενες εκλογές. Ας ξεκινήσω λοιπόν με τον πρωταγωνιστή του τομέα που δεν είναι άλλος από την ποντοπόρο ναυτιλία. Τα νούμερα είναι πολύ γνωστά σε εσάς. 7% του ΑΕΠ, 300.000 θέσεις απασχόλησης. Καλύπτει η ναυτιλία άνω του 30% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Η δε ελληνόκτητη ναυτιλία παραμένει στην πρώτη θέση διεθνώς. Παρά τα αυτά, όταν αναζήτησα από τους συνεργάτες μου τα σχετικά επικαιροποιημένα στοιχεία, δεν μπορώ να σας πω ότι δεν μου έκανε εντύπωση ότι από τα 4.136 πλοία που αποτελούν τον ελληνικό στόλο συνολικά, μόλις τα 759 είναι κάτω από ελληνική σημαία. Κάτω από το 20% δηλαδή. Επομένως, είναι επιγόν να ανοίξουμε και να συζητήσουμε μαζί τα προβλήματα της ελληνικής σημαίας, προκειμένου η ελληνική σημαία να γίνει και πάλι ελκυστική, να γίνει μια ρεαλιστική επιλογή για τους Έλληνες πλειοκτήτες. Ενδεικτικά, επιτρέψτε μου να αναφέρω το θέμα της έλλειψης Ελλήνων αξιωματικών, αλλά και τα ζητήματα της φορολόγησης. Η υψηλή φορολογία στους ναυτικούς είναι καταστροφική. Τους οδηγεί στο να μην ενδιαφέρονται να συμπληρώνουν υπηρεσία στην ελληνική σημαία, πληρώνοντας βέβαια και τις εισφορές που τους αναλογούν στο ασφαλιστικό ταμείο. Και αυτό γιατί μπορούν να έχουν υψηλότερο αφορολόγητο, αλλά και αδήλωτο εισόδημα σε ξένες σημαίες. Επιπλέον, φορολόγηση και ασφαλιστικές εισφορές των αλλοδαπών πληρωμάτων που υπηρετούν στα υποελληνική σημαία πλοία αποτελούν άλλη μια θηλιά στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού νεολογίου. Και είναι λυπηρό εδώ πέρα να παραμένουμε απλοί παρατηρητές άλλων ευρωπαϊκών νεολογίων που αναπτύσσονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, προσελκύοντας όχι μόνο την ελληνική, αλλά και τη διεθνή πλειοκτησία. Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι η ναυτιλία αποτελεί τη ραχοκαλιά του κάθε ισχυρού ναυτιλιακού κλάστερ. Άρα, η απρόσκοπτη λειτουργία της ελληνόκτητης ναυτιλίας στη χώρα μας θα επέτρεπε την πλήρη ανάπτυξη και ενός πλέγματος παραναυτιλιακών δραστηριοτήτων, με όλα τα θετικά αποτελέσματα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τα εθνικά έσοδα. Κυρίες και κύριοι, η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της κοινωνικής και επομένως της ελληνικής ναυτιλίας αποτελεί ζήτημα τεράστιας σημασίας για την Ελλάδα, ειδικά σε μια περίοδο που η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμορφώνει τη νέα ευρωπαϊκή ναυτιλιακή της στρατηγική.
Όμως, το να είναι ο κοινοτικός στόλος ανταγωνιστικός σε διεθνές επίπεδο αποτελεί και αυτό με τη σειρά του προϋπόθεση βιωσιμότητος. Άρα θα πρέπει να είναι και ο πυρήνας της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής πολιτικής. Και στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι η εκκρεμής για αρκετό καιρό διερεύνηση του ελληνικού θεσμικού ναυτιλιακού πλαισίου από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στρέφεται όχι μόνο εναντίον της ελληνικής ναυτιλίας, αλλά τελικά εναντίον της ναυτιλίας της Ευρώπης. Διότι, κατά την εκτίμησή μας, ελέγχει μεροληπτικά ένα φορολογικό καθεστώς που αποτέλεσε πρότυπο δημιουργίας όλων σχεδόν των κοινοτικών ναυτιλιακών θεσμικών πλαισίων, αλλά και ανάλογων πλαισίων χωρών που βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ, επίσης, θέλω να επισημάνω την αναγκαιότητα για υψηλού επίπεδου εκπροσώπηση της χώρας μας στα κοινοτικά και στα διεθνή ναυτιλιακά φόρα, στους ναυτιλιακούς οργανισμούς, εκεί που με άλλα λόγια διαμορφώνονται και καθορίζονται πολιτικές και κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία της παγκόσμιας ναυτιλίας. Σε αυτά τα φόρα, ακριβώς λόγω της ναυτιλιακής της δύναμης, η Ελλάδα πρέπει να ασκεί καθοριστική επιρροή, να είναι ηγέτης των εξελίξεων, δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να είναι άβουλος θεατής. Ναυτιλία, κυρίες και κύριοι, αποτελεί εθνικό κεφάλαιο για την πατρίδα μας. Και μόνο με αυτή την αντίληψη πρέπει να αντιμετωπίζεται από κάθε κυβέρνηση. Γιατί η υπεράσπισή της είναι τελικά στοιχείο εθνικού συμφέροντος. Και θέλω να πιστεύω ότι με την αμέριστη υποστήριξη όλων μας, η έκβαση του συγκεκριμένου θέματος θα είναι τελικά επιτυχής. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεσμεύομαι ότι η Ελλάδα θα εξακολουθεί να έχει ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο φορολόγησης της ναυτιλίας, όπως επιβάλλει το συμφέρον της χώρας και όπως επιτρέπει το κοινωνικό κεκτημένο. Θεωρώ πως αυτό το ζήτημα, δηλαδή το ερώτημα του κατά το πόσο το καθεστώς φορολόγησης της ναυτιλίας στην Ελλάδα αποτελεί κρατική ενίσχυση, είναι πολύ περισσότερο θέμα πολιτικής απόφασης και λιγότερο ζήτημα τεχνοκρατικής ανάλυσης. Ειδικά τώρα που η Βρετανία με το Brexit φιλοδοξεί να μετατρέψει το Λονδίνο σε ένα νέο φορολογικό παράδεισο. Αλλά πέρα της φορολόγησης των offshore δραστηριοτήτων, θέλω να σας μιλήσω και για τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε τη φορολογία του εφοπλιστικού κεφαλαίου στις onshore επενδύσεις. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να το τονίσω αυτό για την ανάπτυξη της χώρας, να επενδυθούν στην Ελλάδα τα δικά σας κεφάλαια, έχουν το πλεονέκτημα της υψηλής και ανεμπόδιστης της κινητικότητας παντού στον πλανήτη. Αλλά δεν θα κουραστώ να λέω ότι για να μπορέσει η Ελλάδα να επανέλθει σε διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης, πρέπει να γεφυρώσει το τεράστιο επενδυτικό χάσμα που τη χωρίζει σήμερα από τις ευρωπαϊκές χώρες. Επενδύσεις στη χώρα μας ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι στο 10%. Όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι στο 20%. Αυτό σημαίνει ότι για τα επόμενα 7 με 8 χρόνια έχουμε ένα κενό 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, επαναλαμβάνω, 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο πρέπει με κάποιο τρόπο να γεφυρωθεί. Και βεβαίως, τα παγκόσμια κεφάλαια της ναυτιλίας, υπό προϋποθέσεις, μπορούν και πρέπει να επενδυθούν και αυτά, ένα μέρος τους τουλάχιστον, σε δραστηριότητες στην πατρίδα μας. Αλλά ως πρώτο βήμα, χρειάζεται να αποσαφινιστεί το ζήτημα της φορολογικής κατοικίας. Εμείς το φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο έχουμε ετοιμάσει είναι ήδη έτοιμο και θα αποτελέσει ένα από τα πρώτα νομοσχέδια που θα καταθέσουμε στη Βουλή όταν με το καλό μας εμπιστευθεί ο ελληνικός λαός. Αξιοποιούμε το πνεύμα και το γράμμα μιας σημαντικής τομής, την οποία επέφερε ο νόμος 4172 του 2013, και ο οποίος με την ομολογία των ανώτατων δικαστηρίων και ιδίως με μια πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επιτρέπει το παγκόσμιο εισόδημα ενός επενδυτή να φορολογείται εκεί που έχει το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων. Πρέπει να δώσουμε επιτέλους ένα τέρμα στην αβεβαιότητα και πολύ συχνά, και το γνωρίζετε καλά αυτό και εσείς, στην αυθαιρεσία της φορολογικής διοίκησης
ή ορισμένων υπαλλήλων της. Ο επενδυτής μας στις μέρες μας θα πρέπει να ξέρει με ποιους όρους θα φορολογηθεί το εισόδημά του, ώστε να επενδύσει τα χρήματά του στην Ελλάδα, είτε μιλάμε για την αγορά ενός ακινήτου, είτε μιλάμε για τη συμμετοχή σε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, είτε μιλάμε για το άνοιγμα ενός εργοστασίου, επένδυση στον τουριστικό κλάδο ή οποιαδήποτε άλλη επενδυτική δραστηριότητα φέρνει κεφάλαια και δημιουργεί δουλειές στον τόπο. Επιπρόσθετα, η δική μας κυβέρνηση θα εργαστεί σε δύο επίπεδα για τη διευκόλυνση και προσέλκυση επενδύσεων. Το ένα είναι το γενικό επίπεδο, δεν θα σταθώ πολύ σε αυτό, που αφορά την ταχύτητα της απονομής της δικαιοσύνης, την απλούστευση της ιδιωτικής διαδικασίας, το σαφή καθορισμό του χωροταξικού πλαισίου. Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα στο ενδιαφέρον που έχουμε να δώσουμε στοχευμένα κίνητρα και μειώσεις φόρων για επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις, σε startups. Το είχα εξαγγείλει και στη ΔΕΣ το Σεπτέμβριο του 2016. Επιχειρηματικοί άγγελοι, αυτοί που αποκαλούνται angel investors, που ενισχύουν νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες, θα έχουν γενναίες εκπτώσεις φόρων που θα φτάνουν μέχρι και το 100% σε περίπτωση επανεπένδυσης. Επιμένω πάρα πολύ σε αυτό. Τη γνωρίζω πόσο σημαντικό για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος της επιχειρηματικότητας είναι πριν μπουν στη διαδικασία επένδυσης στα venture capital funds να υπάρχει μια κοινότητα angel investors που θα στηρίξουν νέες καινοτόμες επιχειρηματικές προσπάθειες, όχι με πολλά κεφάλαια, με σχετικά λίγα κεφάλαια, στα πρώτα τους βήματα. Και είναι πραγματικά κρίμα σήμερα που αναπτύσσεται στην Ελλάδα ένα δυναμικό οικοσύστημα νέας επιχειρηματικότητας, νέες επιχειρήσεις και νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες να στερούνται αυτά τα κεφάλαια στα πρώτα τους βήματα. Και πιστεύω ότι σε αυτό το τομέα η εφοπλιστική κοινότητα μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Όσον αφορά τώρα το τομέα της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας, είναι ενδιαφέρον ότι αυτή κατατάσσεται πρώτη στην Ευρώπη όσον αφορά το μεταφορικό έργο και το επίπεδο των υπηρεσιών. Ανέτρεξα στα στοιχεία, δεν τα είχα εύκαιρα και είναι πράγματι εντυπωσιακά το γεγονός ότι η επιβατηγός ναυτιλία εκτελεί 40.000 δρομολόγια ετησίως και δεδομένης βέβαια και της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας πατρίδας μας, συνδέει 95 νησιά, τα πιο πολλά καθημερινά με την επιρροτική Ελλάδα. Τα 69 από αυτά τα 95 νησιά έχουν μόνη σύνδεση τα καράβια. Δεν υπάρχει άλλο μέσο συγκοινωνίας. Ενώ ταυτόχρονα η ναυτιλία τροφοδοτεί με τα απαραίτητα είδη επιβίωσης 1,6 εκατομμύρια νησιώτες μας. Και φυσικά αποτελεί σημαντικό φορέα στήριξης και του ελληνικού τουρισμού και των κλάδων της βιομηχανίας και του εμπορίου μέσω της μεταφοράς εμπορευμάτων στα ελληνικά νησιά. Και αυτός ο κοινωνικός και επιτρέψτε μου να πω και εθνικός ρόλος της ακτοπλοείας δικαιολογεί και επιτάσσει μια οργανωμένη πολιτική κινήτρων από τη μεριά του κράτους. Και αυτό αφορά και την προσαρμογή των πλοίων μας στα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα που θα προκύψουν μετά από το 2020 με την υιοθέτηση κανονισμών που αφορούν και την αλλαγή του καυσίμου αλλά αφορά και την αντιμετώπιση του κόστους κατασκευής, λειτουργίας και επισκευής των πλοίων. Και βέβαια, μιλώντας για πλοία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα λιμάνια και τη σημασία τους. Απαιτείται, θα έλεγα, επίγει ένα σημαντικός, ένας τολμηρός εξυγχρονισμός των λιμενικών υποδομών της χώρας. Και μόνο έτσι θα αναβαθμιστούν οι ακτοπλοϊκές υπηρεσίες, αλλά όχι μόνο αυτές. Και στον τομέα αυτό και προς την κατεύθυνση αυτή, εμείς δεν το έχουμε κρύψει ποτέ, είναι απολύτως αναγκαία η σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα. Εξάλλου η επένδυση της Κόσκο, μια επένδυση που σας θυμίζω πόσο πολύ αμφισβητήθηκε στο παρελθόν, αποτελεί ένα επιτυχημένο παράδειγμα. Και είναι επίσης οδηγός για τον τρόπο που το ελληνικό κράτος πρέπει να πορευθεί στην αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών. Και τα πλεονεκτήματα είναι πολλαπλά, διότι πέραν των λιμανιών, αγαπητέ Δήμαρχε, αναβαθμίζονται συνολικά και οι παράκτιες περιοχές, το όφελος για τη συνολική οικονομική δραστηριότητα, ξεπερνάει τα στενά πλαίσια της διαχείρισης μόνο ενός λιμανιού. Άρα το παράδειγμα του Πειραιά είναι μάθημα και μας δείχνει το δρόμο. Και αυτό βέβαια με τη σειρά του σχετίζεται άμεσα και με το χώρο της κρουαζιέρας. Διότι παρότι η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκόσμια, δεν εισπράττουμε τουλάχιστον από την κρουαζιέρα τα ωφέλη που μας αναλογούν. Και συγκεκριμένα,
παρά την ψήφιση του νόμου για την άρση του καμποτάζ, δεν υπήρξε, και το γνωρίζετε καλά, αύξηση στις δραστηριότητες home porting, αλλά ούτε και στα έσοδα που αναμένουμε από την κρουαζιέρα. Και η άρση του καμποτάζ, αν και ήταν αναγκαίο μέτρο, καθυστέρησε μάλιστα πολύ θα έλεγα, δεν βοήθησε στην ανάπτυξη του home porting, διότι τα ελληνικά λιμάνια δεν πληρούσαν και σε μεγάλο βαθμό δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που απαιτούν οι εταιρείες κολοσσοί της παγκόσμιας κρουαζιέρας. Πάλι ανέτρεξα στα σχετικά στοιχεία. Ένας επιβάτης κρουαζιεροπλοίου κατά τη διάρκεια του home porting ξοδεύει 300 ευρώ την ημέρα, ενώ ξοδεύει μόλις 60 ευρώ την ημέρα σε κάθε λιμάνι διέλευσης. Και αν μπορούσαμε να μεταφέρουμε όλους τους επισκέπτες μας στην Ελλάδα μέσα από home porting, μόνο και μόνο αυτό, σύμφωνα με μια έρευνα της Τράπεζας Ελλάδος, θα προσέθετε 800 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω έσοδα, μιλάμε για το 0,5% του ΑΕΠ. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει από μόνο του. Και μπορεί να γίνει μόνο με την επιθετική σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα και την αναβάθμιση των 6 σημαντικών λιμονιών, 5 σύν τον Πειραιά, που αποτελούν και μπορούν να αποτελέσουν βάσεις για home porting στη χώρα μας. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να στελεχωθούν επαρκώς και οι υπηρεσίες των λιμανιών, ειδικά εκεί που υπάρχει μεγάλη κίνηση από πλευράς κρουαζιεροπλοίων, ώστε να διεκπαιρώνονται όλες οι αναγκαίες διαδικασίες άμεσα και χωρίς καθυστέρηση. Και το κράτος οφείλει να μεριμνήσει για την ανταγωνιστικότητα της κρουαζιέρας. Με την υιοθέτηση μιας ορθολογικής τιμολογιακής πολιτικής για τη χρήση των λιμανιών, αλλά και διευκολύνοντας τη διαφήμιση και διεθνή προβολή της χώρας ως ενός τουριστικού προορισμού για την κρουαζιέρα. Είχα την ευκαιρία να αναφερθώ εκτενώς στα ζητήματα αυτά σε μια ομιλία που έκανα την προηγούμενη εβδομάδα στο ΣΕΤΕ, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση και στη διευκόλυνση της χορήγησης βίζας σε επισκέπτες τουρίστες από χώρες εκτός Σέγγεν. Κυρίες και κύριοι, όπως είναι φυσικό, αναγκαίο συστατικό της αναβάθμισης που επιθυμούμε για την ελληνική ναυτιλία είναι και ο εξυγχρονισμός της ναυτικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Την ευκαιρία κατά καιρούς να συζητήσω το θέμα αυτό το οποίο με απασχολεί πολύ προσωπικά με πολλούς από εσάς. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτός ο εξυγχρονισμός απαιτεί ποιοτική δημόσια όσο και ανταγωνιστική ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση. Τα βασικά ζητήματα που αφορούν τις ακαδημίες του εμπορικού ναυτικού είναι λίγο πολύ γνωστά σε εσάς. Απαρχαιωμένος υλικοτεχνικός εξοπλισμός, κακές στηριακές υποδομές, έλλειψη μόνιμων καθηγητών και βέβαια γνωστικά αντικείμενα και γνωστικά πεδία τα οποία δεν έχουν κατά ανάγκη σχέση με αυτά τα οποία ζητούνται σήμερα. Παραδείγματος χάρη, εγώ δεν ήξερα ότι οι μηχανικοί αερίου, gas engineers, τους οποίους αναζητείται σήμερα και προσλαμβάνονται σε ελληνόκτητα πλοία, δεν προσφέρεται αυτή η συγκεκριμένη τεχνογνωσία στις δικές μας ακαδημίες. Δεν αρκεί όμως να ενισχύσουμε μόνο τις δημόσιες σχολές, θα πρέπει να διδοτήσουμε και ιδιωτικές που να παρέχουν υψηλό επίπεδο σπουδών και να βρίσκονται σε μια ευγενή άμυλα με τον δημόσιο τομέα. Είναι η πάγια άποψή μου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση συνολικά. Προφανώς ισχύει και για την ναυτιλία. Και νομίζω ότι στον τομέα αυτό ο ρόλος της εφοπλιστικής κοινότητας πρέπει να είναι καθοριστικός. Σε κάθε περίπτωση όμως, χρειάζεται μια συντονισμένη στρατηγική από τον κλάδο και από το κράτος για να αναβιώσουμε την έννοια της ναυτοσύνης στην Ελλάδα. Γιατί η ναυτιλία σήμερα μπορεί να προσφέρει διέξοδο σε μεγάλο αριθμό ανέργων συμπολιτών μας, αρκεί να υπάρξει η σχετική πρωτοβουλία να ενθαρρύνει την απασχόληση Ελλήνων στα ελληνόκτητα πλοία. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να προτρέψω τους νέους μας που αντιμετωπίζουν τη σκληρή προοπτική της ανεργίας να σκεφτούν σοβαρά το ναυτιλιακό επάγγελμα. Ένα επάγγελμα με προοπτικές για ανέλυξη και εξαιρετικές, θα το επαναλάβω, εξαιρετικές οικονομικές απολαβές, τουλάχιστον σε σχέση με αυτά τα οποία ισχύουν σήμερα στη χώρα μας. Συνολικά, κάποιος μπορεί να φτάσει το βαθμό του καπετάνιου στα 35 του, κάτω τα 40 του, να απολαμβάνει πενταψήφιους μηνιαίους μισθούς. Και αυτό είναι καλό να το τονίζουμε και να το λέμε. Και ταυτόχρονα να υπενθυμίζουμε στους νέους ανθρώπους, στα νέα παιδιά που μπορεί να σκέφτονται, να αγαπήσουν και να πάνε στη θάλασσα,
ότι οι παράγοντες που κάποτε καθιστούσαν το επάγγελμα του ναυτικού μη ελκυστικό σε πολύ μεγάλο βαθμό έχουν αυληθεί. Έχουν καμία σχέση τα σύγχρονα πλοία και οι συνθήκες διαβίωσης με τα πλοία πριν από 20-30 χρόνια. Και βέβαια η επικοινωνία πια των ναυτικών με τους οικείους τους είναι εύκολη, θα έλεγα, είναι καθημερινή δραστηριότητα. Σε ύφεση όμως ταυτόχρονα και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και αυτό το ζήτημα, δεν θα πω πολλά χάρη του χρόνου, είναι και η ελληνική ναυπηγική δραστηριότητα. Και αυτό αποτελεί για μένα, αποτελούσε πάντα ένα οξύμορο, δεδομένου του μεγέθους του ελληνόκτητου στόλου. Είναι αλήθεια, ωστόσο, ότι υπάρχει σημαντικός ανταγωνισμός από χώρες χαμηλού κόστους εργασίας της Νοτιοανατολικής Ασίας και της Μαύρης Θάλασσας. Και εκεί πρέπει να δούμε κατά πρόσωπο τις δικές μας παθογένειες, να τις αντιμετωπίσουμε με αποφασιστικότητα. Αναφέρομαι και, όχι μόνο, αλλά και στον αρνητικό και μειοπικό ρόλο που διαχρονικά έχουν διαδραματίσει και τα συνδικάτα του χώρου. Διαθέτουμε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό με υψηλές δυνατότητες. Διαθέτουμε και την απαραίτητη υποδομή. Πρέπει, σε συνδυασμό με την εισρωή σημαντικών νέων κεφαλαίων, η ναυτικοεπικρασιαστική δραστηριότητα να αποκτήσει και πάλι ζωή στη χώρα μας. Αλλά όλοι, και πιστεύω ότι σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, έχουν αντιληφθεί πια ότι σε αυτόν τον κλάδο πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν διαφορετικά. Κυρίες και κύριοι, θέλω να κλείσω την ομιλία μου λέγοντας σας το εξής. Πολλοί πιστεύουν ότι η χώρα μας δεν θα μπορέσει να γυρίσει σελίδα. Πως δεν θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτήν την παρατεταμένη κρίση που όλοι βιώνουμε, η οποία, προσέξτε, από κρίση τίνει να πάρει χαρακτηριστικά παρακμής. Εγώ προσωπικά δεν είμαι ένας από αυτούς. Πιστεύω βαθιά στις δυνατότητες αυτού του τόπου. Πιστεύω κυρίως στους ανθρώπους του. Και εσείς, οι άνθρωποι της ναυτιλίας, αποδείξατε στεναρά κατά τα χρόνια της κρίσης τι σημαίνει να στηρίζεις έμπρακτα την Ελλάδα. Το κάνατε μέσα από τη δυναμική οικονομική δραστηριότητα του κλάδου σας, αλλά το κάνατε και μέσα από πράξεις κοινωνικής αλληλεγγύης πολλών μελών σας, είτε ως άτομα είτε ως οικογένειες. Και να τελειώσω από εκεί που είχα ξεκινήσει. Πριν από 9 χρόνια είχα την ευκαιρία να σας μιλήσω από αυτό εδώ πέρα το βήμα για αυτό το ζήτημα. Να τονίσω την υψηλή εταιρική κοινωνική ευθύνη που διαχρονικά χαρακτήριζε τον κλάδο σας, αλλά τότε να σας ενθαρρύνω να κάνετε περισσότερα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που από τότε έχουν γίνει πολλά πράγματα. Και θέλω ιδιαίτερα να επενέσω την πρωτοβουλία ίδρυσης της Εταιρείας Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού Εφοπλισμού με τον διακριτικό τίτλο Συνένωσης. Μια πρωτοβουλία η οποία συνεχίζει να υλοποιεί σε συλλογικό επίπεδο, και αυτό είναι το πολύ σημαντικό, και με οργανωμένο τρόπο να προσφέρει, να κάνει τη διαφορά στην κοινωνική προσφορά του κλάδου, ανταποκρινόμενη στις πάρα πολλές ανάγκες της κοινωνίας. Έχουμε μια κοινωνία η οποία πονάει και υποφέρει. Και γι' αυτό και θέλω να σας παροτρύνω να συνεχίσετε οργανωμένα και ακόμα πιο δυναμικά αυτή τη δράση σας. Διότι δεν έχω καμία αμφιβολία ότι μπορείτε να προσφέρετε περισσότερο, αλλά ταυτόχρονα θέλω να σας ενθαρρύνω και κάτι ακόμα. Να μην διστάζετε να προβάλλετε το έργο σας στην ελληνική κοινωνία. Γιατί έχει πλέον οριμάσει η ελληνική κοινωνία και είναι έτοιμη να αντιληφθεί την αλήθεια. Να αντιληφθεί τη σημασία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για το κοινωνικό σύνολο και να κατανοήσει τη σημασία της διάχυσης σε όλη την κοινωνία των καρπών της επιτυχημένης επιχειρηματικότητας. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε ως λαός είναι την ηγεσία η οποία θα επιτρέψει στον τόπο να απελευθερώσει τις τεράστιες δυνατότητές του. Την πολιτική ηγεσία, την πνευματική ηγεσία, την επιχειρηματική ηγεσία. Κανείς δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνος του. Με άλλα λόγια, χρειαζόμαστε συνολικά την ομάδα που θα επιτρέψει στη χώρα να πάει μπροστά. Ως προς τα δικά μας δεδομένα, σας διαβεβαιώνω ότι η ομάδα υπάρχει, εμπλουτίζεται διαρκώς και ετοιμάζεται για τις μεγάλες ευθύνες της επόμενης μέρας. Έχω πει πολλές φορές ότι οι καλές κυβερνήσεις χτίζονται στην αντιπολίτευση. Και ο σκοπός μας, και ο δικός μου σκοπός, δεν είναι μόνο
να κερδίσουμε τις εκλογές, αλλά να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα βγάλουμε τη χώρα από την κρίση. Η επεξεργασία του κυβερνητικού μας σχεδίου εξελίσσεται σε μεγάλο βάθος, ακριβώς επειδή γνωρίζουμε ότι δεν θα έχουμε την πολυτέλεια χρόνου προσαρμογής και δεν θα έχουμε καμία περίοδο χάριτος. Γιατί οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς και γι' αυτό και δίνουμε βάρος στο ξεδίπλωμα του δικού μας προγράμματος και βέβαια πάντα στη συστηματική διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Στη δική μας πρόταση δεν υπάρχουν ούτε απάτες, ούτε αυταπάτες. Δεν υπάρχουν υπερβολές. Υπάρχει αλήθεια, υπάρχει κοινή λογική και ναι, υπάρχει και ο απαξιωμένος από πολλούς, αλλά απολύτως απαραίτητος, τεκμηριωμένος, τεχνοκρατικός λόγος. Οι Έλληνες μπορούν και θέλουν και ζητούν την αλήθεια, θέλουν στόχους πραγματικούς και επιτεύξιμους. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες τους. Δουλεύουμε σκληρά και με αποφασιστικότητα για να πετύχουμε αυτά τα οποία αξίζει η πατρίδα μας και στη στεριά και στη θάλασσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.